Χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Και εμείς χαρήκαμε πολύ. Εμείς να δεις. Τι θα κάνουμε τώρα, τι θα πούμε στον Μάρκο? Την αλήθεια. Ότι ο Χρήστος έχει ενδυασμούς. Είσαι τρελός, θα του καταστρέψουμε τη ζωή. Ναι, αλλά την αλήθεια δεν ήθελε να μάθει? Όχι, ρε Σωκράτη, δεν ήθελε να μάθει την αλήθεια. Ήθελε να μάθει ότι ο Χρήστος πετάει από τη χαρά του. Ναι, αλλά αφού δεν πετάει. Ναι, αλλά εμείς θα του πούμε ότι πετάει. Αλήθεια δεν βλέπει την ώρα. Ναι, παιδί μου, τι ψέματα θα σου έλεγα. Μου το είπε. Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα, μου λέει. Ο Χρυσός μου. Είδες που άδικα ανησυχούσες. Αλήθεια, ο Σωκράτης τώρα πού είναι? Είχε μια δουλειά. Να του πεις ευχαριστώ. Θα το πω. Και σας ευχαριστώ. Όλους σας ευχαριστώ. Τι είναι αυτά, καλέ, τι είναι όλα αυτά? Χειρουργικές ρόμπες, μάσκες, αποστρωμένες πετσέτες, γάζες, καλύματα κεφαλής, καλύματα ποδιών, αποστηρωμένες σύλικες πετσέτες, διάφορα χειρουργικά εργαλεία. Έχω απ' έξω μία φιάλη οξυγόνου και παρήγγειλα και ένα κλίβανο αποστηρωμένο, θα το φέρουν αύριο. Λίγο υπερβολικό σε βρίσκω, αλλά τουλάχιστον χαίρομαι που αποφάσισες να συνεργαστείς. Στο κάτω-κάτω δεν είναι δικό σου το παιδί. Α, γιατί είναι δικό σου? Παιδιά, μην τσακωριστού, λέει καθαρά εδώ πέρα. Οι καυγάδες μπορούν να προκαλέσουν πρόωρο τοκετό. Μου φαίνεται ότι σπάσαν τα νερά. Α, Χριστό. Αύριο τέτοια ώρα θα είμαστε παντρεμένοι. Έχεις άγχος? Εγώ όχι, εσύ? Όχι. Αλλά λέω να κοιμηθώ για να είμαι φρέσκος το πρωί. Εγώ θα ακούσω ραδιόφωνο, δεν σε πειράζει. Το ράδιο Εσωτερική Αυλή με όλα τα νέα της γειτονιάς και όχι μόνο. Πες μας, Σωκράτη, πώς πήρες την απόφαση να πας να βοηθήσεις? Είναι μεγάλη. Ή λάλησα από την κούραση. Είσαι στο ραδιόφωνο, ακούω τις κυρίες. Ποιες κυρίες? Τις κυρίες της αυλής. Τις δικιάς μας της αυλής, άκου. Και έτσι πήρα την απόφαση να πάω να βοηθήσω. Μπράβο, Σωκράτη. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα να βοηθάμε τον συνάνθρωπο. Είναι. Και γι' αυτό κάνω έκκληση σε όσους μπορούν να στείλουν βοήθεια ή ακόμα να πάνε και οι ίδιοι ως εθελοντές. Υπάρχει πολύ δυστυχία εκεί κάτω. Σωκράτη, μην ψυχοπλακώσουμε τους ακροατές μας. Με τη Λουκία, πώς θα πάτε? Συγγνώμη, αλλά. Δεν δημοσιοποιώ τα προσωπικά μας. Μα δεν θέλουμε ροζ λεπτομέρειες, μα για το όνομα του Θεού. Απλώς αναρωτιόμαστε πόσο η διαφορά ηλικίας επηρεάζει μια σχέση. Κοινωνική έρευνα κάνουμε. Ναι, σίγουρα υπάρχουν κάποιες διαφορές απόψεων. Η Λουκία αντιμετωπίζει τα πράγματα λίγο παιδικά. Δηλαδή, τι εννοείς παιδικά? Με αφέλεια. Σαν παιχνίδι. Να, για παράδειγμα, ένας φίλος της που παντρεύεται την έπεισε να βολιδοσκοπήσει το τέρι του, αν τυχόν έχει ενδυασμούς για το γάμο. Τους έβαλες να με ψαρέψουν. Και όταν η Λουκία ανακάλυψε ότι υπάρχουν ενδυασμοί, δεν το είπε στο φίλο της, για να μην το στεναχωρήσει. Είπες εσύ ότι έχεις ενδυασμούς για το γάμο? Κορίτσια, κορίτσια! Την Ναταλή την πιάσανε οι πόνοι. Θα γεννήσει στο σπίτι, λέει. Στο σπίτι, πολύ ανεύθυνο το βρίσκω. Αγαπητοί ακροατές, έχουμε μια ευχάριστη είδηση. Η κόρη του διαχειριστή μας θα φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί. Θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις και θα σας ενημερώσουμε. Μέχρι να μετρήσει τις εσπάσεις και παίρνει τηλέφωνο. Αχ, κορίτσια μου, δεν θα το πιστέψετε. Τι, γέννησε κιόλας, τι έκανε? Όχι, καλά, δεν γέννησε. Γύρισε η Μαργαρίτα, την είδα. Πάει επάνω στην κόρη της. Ποια είναι η Μαργαρίτα? Αγαπητοί μου ακροατές, έχουμε συνταρακτικά νέα. Γύρισε πίσω η πρώην άπιστη σύζυγος του διαχειριστή μας. Καλή, γιατί καθόμαστε εμείς όση ώρα? Να φύγω. Γεγονόταν. Χριστός σου πάλι. Τι θες εσύ εδώ? Ποιος είπε να έρθεις εδώ? Ο Πέτρος. Πέτρο, τι είπα? Δεν πες το απογόνες αρετός. Μαργαρίτα, δεν έχεις καμία θέση σε αυτό το σπίτι. Μην ξεχνάς ότι αυτή την οικογένεια εσύ την εγκατέλειψες. Δεν κατάλαβα. Δεν θα με αφήσεις να συμπαρασταθώ στο παιδί μου. Τι μαλώνετε τώρα, ρε παιδιά μου, πονάω. Πάρε βαθιές ανάσεις έτσι, ανάς. Θα το συζητήσουμε πριν πάμε στο Δημαρχείο. Ή θα παντρευτούμε στη Μούγκα. Ξέρω εγώ. Εσύ έχεις ενδυασμούς. Μάρκο, και οι δύο είμαστε αγχωμένοι. Γιατί πάντα πρέπει να φταίω εγώ? Γιατί εσύ είσαι κυνικός, ψυχρός και χωρίς ίχνος ρομαντισμού. Αφού είμαι τέτοιος, γιατί θέλεις να με παντρευτείς? Ώστε εκεί θέλεις να καταλήξεις. Δεν θέλεις να παντρευτούμε! Άντε πάλι τα ίδια. Γιατί πρέπει να το αποφασίσω εγώ? Εντάξει, Χρήστο μου, το αποφασίζω εγώ. Με τέτοια ψυχολογία δεν παντρεύομαι. Πάω να αλλάξω. Εγώ όμως παντρεύομαι. Πάω στο Δημαρχείο. Στο καλό. Να βρεις και ένα δημοτικό σύμβολο να το παντρευτείς, γιατί εγώ δεν θα έρθω. Κάνω τι νομίζεις. Εγώ πάντως θα πάω. Ναταλή, κουράγιο! Τι γίνεται, καλέ? Κοντεύει, τι διαστολή έχει? 8% διαστολή. Αργούμε λίγο. Καλά, λέγα, εγώ έπρεπε να γεννήσει την πανιέρα. Άξε, για μου. Όταν και εσύ με αυτές τις φυσικές τις γένες, νόμιζα ότι μόνο άντρας μου είναι αφελής και ότι εσύ έχεις κουκούτσι μυαλό. Δεν είμαι καθόλου αφελής. Απλά σέβομαι τα παιδιά μου, κάτι το οποίο εσύ τα γνωρίζεις τελείως. Τι, εγώ δεν σέβομαι τα δικά μου τα παιδιά? Να σου υπενθυμίσω, τα άφησα στην τύχη τους. Δεν άφησα στην τύχη τους, τα άφησα στον πατέρα τους. Αλλά είναι τέτοιος πατέρας που είσαι, έπρεπε να τα είχα βάλει μαζί μου τα παιδιά. Γιατί τόσο πολύ πείνασα? Ο πρώτος τοκετός διαρκεί έως και 20 ώρες. Πόσες!
νοσοκομείο γρήγορα! Στην πανέρα! Αφού βρε Μάρκο μου, σε περιμένει στο δημαρχείο. Θέλει να σε παντρευτεί. Δεν θέλει να με παντρευτεί. Επίτηδες το κάνει για να με κάνει να νιώσω τύψεις. Δεν ξέρετε τι σατανικό μυαλό έχει. Εγώ πιστεύω ότι είστε και δύο παρανοϊκοί. Σταμάτα ρε παιδί μου, τα πήγαινε να κάτσε κάτω, δεν με ζάλισες. Τι λες βρετάκι μου, να τσελακώσω το κοστούμι. Α, το βλέπεις. Μέσα σου το ξέρεις ότι θα πας να παντρευτείς. Δεν το ξέρω. Τίποτα δεν ξέρω πια. Αυτή η σχέση δεν λειτουργεί. Μια χαρά λειτουργείς και μια χαρά αγαπιόσαστε. Απλά έχετε κάλο στον εγκέφαλο. Λοιπόν, εμείς πάμε στο γάμο σου και εσύ άμα θες έλα. Κάτσε εδώ πέρα και σκέψου, αλλά μην το ξημερώσουμε κιόλας σύντομα. Να σου πω, μήπως δεν έπρεπε να πάσω. Το ξέρω καλά εγώ. Όσο καθόμαστε θα το συζήταγε. Τώρα θα μείνει μόνο στο εξεμπλοκάρι. Πάμε τα σκαλιά, έλετε. Χριστέ μου, τι κάνω. Είμαι τρελός. Ο άντρας της ζωής μου με περιμένει και εγώ κάθομαι. Μάρκο, είστε τρελός, βιάζομαι, παντρεύομαι. Σε μισθανάμε. Μαργαρίτα, τι κάνεις, πριν γύρισες από Βραζιλία. Δεν είναι ώρα για να εξηγήσεις, σε παρακαλώ. Έλα, έξω, πώς κάνω. Έλα, δεν να πέσουμε, δεν να πέσουμε. Γρήγορα, παντρεύομαι. Πώς κάνω, τι κάνω, όλοι. Πάτα. Παντρεύομαι. Ποιος είναι ο διακόπτης του βιντεοκλαμπ. Αυτός. Όχι, αυτός. Όχι. Δεν θυμάμαι, Ραργύρη. Ο Μανώλης θα ξέρει αυτά. Εγώ λέω να κλείσουμε το γενικό για να είμαστε σίγουροι. Σα γιατί αρχίσατε να την πάτε στο νοσοκομείο. Καθόλου να κάτσει ένα κάτι, όλα που βρήκε να μιλά. Σταμάτε. Αμάν. Όχι τώρα, θέ μου. Όχι. Όχι. Βοήθεια! Παντρεύομαι! Ορίστε, είμαι παντρεύομαι! Έλα, γαμπρέ, βρήκα ο Λούι εδώ, σένιο. Πού το βρήκε, πού το βρήκε. Έλα. Όπα, καλά. Το καρφί του άντερο, αγόρι μου. Σας πρόλαβα. Ναι, ο Μάρκος έχει αργήσει λίγο, δεν έχει έρθει. Η μαμά θα έρθει. Δυστυχώς, δεν κατάφερα να την πείσω. Κρίμα, κρίμα, δεν πειράζει. Έλα να σου γνωρίσω τη μαμά του Μάρκου. Κυρία Φρόσο, έλατε από εδώ να σας γνωρίσω. Ο μπαμπάς μου, ο Ρίκος, η Φρόσο. Χάρηκα πολύ. Κι εγώ, συμπεθέρα. Από πού κατάγεστε, αν επιτρέπετε. Από την Καλαμάτα. Από την Καλαμάτα. Έχω ένα ξάδερφο στην Καλαμάτα. Τι θα γίνει, κύριε Λεβέντη, περιμένει ο κόσμο. Μήπως να περάσουν οι επόμενοι να μην τους καθυστερούμε. Παιδιά, ποιοι είναι οι επόμενοι. Σας παρακαλώ, δεν βρίσκεσαι στο ΙΚΑ. Δεν χάσουν, δεν είναι στο ΙΚΑ. Θα έρθουν, σκρίσουν και θα έρθουν. Βέβαια, δεν είναι θέμα να έρθουν σε μισό λεπτό και να έρθουν. Όχι, μην είναι αλήθεια, μην είναι ψήφιστα. Γιατί εγώ δεν υποφέρω. Καρδιάλα που κέλα κοσέγγι. Κρατήσου, Ναταλή μου, ψάχνουμε το Μανώλη. Στο πιάνο, ρε κι εσύ. Δεν είσαι τέσου. Ναι, το λίγη. Σήκωσέ τον, ρε μα, σήκωσέ τον! Σήκωσέ τον, γεννάμε! Σήκωσέ τον, δεν πήρα και το κινητό μου! Πάρε την αστυνομία, πάρε την πυροσβεστική, πάρε την ξένο για να κομπούν τον Παπαντρέου! Πάρε τους γεννάμε, πέστε! Στο μιλάω, θα δέσουμε ένα μέρα, κοντάκι! Νομίζω ότι γεννάω! Θανάση, γεννάμε! Στα δικά σου, Τάκη. Νομίζω ότι κάναμε λάθος που τον αφήσαμε μόνο στο σπίτι. Πώς την πάτησε έτσι. Πίστευα ότι τον ήξερα καλύτερα. Βασιλική, κάτι λέμε για τον δέσμη. Θα να βοηθούμε. Για να σε εσύ τι κοινά που βλέπετε. Το θαύμα της ζωής, Θανάση. Θανάση μου. Η εικόνα μας είναι κούκλα, κοίτα! Κούκλα, να σε ζήσει! Να σου ζήσει! Θανάση! Χρήστο, τι έχει! Μπαμπά, τι ώρα είναι! Χρήστο, κύριε Λεβέντη, πρέπει να προχωρήσουμε. Όχι, σας παρακαλώ, περιμένετε λίγο ακόμα, δεν μπορεί να μην έρθει. Χρήστο, μήπως συνέβη κάτι μεταξύ σας. Όχι, βρε μπαμπά, τι να συμβεί. Απλώς δεν θα μπορεί να διαλέξει που κάμισο. Το κινητό του πάντως δεν απαντάει. Πώς είναι το μωρό? Μια χαρά είναι, το πήραν οι νοσοκόμοι, τα μάτια μου πήρε! Δεν μου λες, άχρηστε, άχρηστε, πες μου, ποιος θα μας αποζημιώσει που χαλάσαν τα μηχανήματα? Έλα, Αργύρι μου, παντρεύω! Τα παράπονα στη ΔΕΗ, εγώ τώρα είμαι παππούς! Στη ΔΕΗ, μωρά! Γρήγορα, Αργύρι μου, παντρεύομαι! Παντρεύομαι! Γρήγορα, Χριστό, Χριστό! Εμείς δεν την κάνουμε σχέση. Ρεστάκι, δεν το πιστεύω. Το είπε και το έκανε. Μέστησε. Μέστησε, Ρεστάκι. Δεν μπορεί, κάτι του έκανε. Είναι πολύ ευαίσθητο το παιδί μου. Γιατί το δικό μου είναι ανέστητο. Άντε, μην τσακωθούμε τώρα, ακόμα δεν γνωρίζω. Σας παρακαλώ, ηρεμήστε λίγο. Μπορεί να φταίω κι εγώ. Ήρθε λίγο πριν σε μένα στο σπίτι μου, λίγο αγχωμένος και μπορεί να τον έκανα χειρότερα. Όχι, Ρεστάκι, όχι. Όχι, μπορεί να φταίω εγώ. Εγώ φταίω και η φαντασία μου τα φταίει όλα. Πίστευα ότι είχαμε κάτι δυνατό. Συγγνώμη, συγγνώμη, ακούστε με λίγο, σας παρακαλώ. Θα ήθελα να σας ζητήσω συγγνώμη που ήρθατε εδώ χωρίς λόγο, γιατί αυτός ο γάμος δεν θα γίνει! Χρήστο, συγγνώμη που άργησε! Η Έλληνα Ταλή! Κοριτσάκι, μέσα στο τσέφι! Δεν
Θα τα πει να παντρευτούμε πρώτα. Πείτε μου ότι προλαβαίνουμε. Κανονικά έχω σχολάσει, αλλά άντε να σας κάνω το χάρη. Από τη στιγμή αυτή που ενωθήκατε με την ελεύθερη συνένεσή σας σε γάμο, οφείλετε αμοιβαία ο ένας τον άλλο αγάπη, πίστη και σεβασμό για όλη σας τη ζωή. Ναι. Δεν τελείωσα ακόμη. Ο γάμος σας ενώνει, σας επιβάλλει με την ταύτιση των τυχών σας και την κοινή αντιμετώπιση σε βάση ισότητας. Μέρι, Μέρι, μ' ακούς. Όλα εντάξει, παντρεύονται. Τι, πάει ο σταθμός μας. Πάει ο σταθμός μας. Δεν πειράζει. Ανεβείτε στην ταράτσα και φωνάξτε το. Πες μου η αγάπη που μένει, σε ποιον όροφο μένει, αν τα βράδια κοιμάται ή αν με περιμένει.